Ονομάζομαι Γιώργος Χαλογερόπουλος. Τα τελευταία 5 χρόνια ασχολούμαι με τη σκηνοθεσία, τη συγγραφή και την υποκριτική. Έχω ασχοληθεί και με τη μουσική πολύ στο παρελθόν. Κάνουμε λοιπόν παραστάσεις. Θα μπορούσε κανείς να τις πει πιο ελεύθερες, πιο αναλογικές. Είμαι η Εύη Τσακλάνου, είμαι ηθοποιός, performer, χορογράφος και μουσιολόγος στο θέατρο. Εγώ είμαι η Νατάσα Λιμπεροπούλου. Δεν είμαι ακόμα ολοκληρωμένη ηθοποιός. Σπουδάζω στο δεύτερο έτος της σχολής μου, δραματική σχολή. Από πολύ μικρή ήθελα να ασχοληθώ με αυτό. Είναι κάτι για το οποίο με κορόιδευαν, γιατί το να λες ότι θες να γίνεις ηθοποιός, ακούς τα γνωστά, ότι δεν έχει δουλειά, δεν βγάζει λεφτά, είναι το ένα, είναι το άλλο και αυτό. Αλλά δεν τους άκουσα και είμαι εδώ που είμαι τώρα και είμαι πολύ ευγνώμων που είμαι εδώ πέρα και κάνω αυτό που θέλω και αγαπάω. Νομίζω ότι κάποιος στην ίδια φάση θα είμαστε και θα προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα, παρότι είναι αρκετά δύσκολο τη σήμερα ημέρα. Αλλά ναι, δεν θα το βάλουμε κάτω σίγουρα. Η αλήθεια είναι πως δεν μπορείς να έχεις μια εικόνα για το μέλλον, θεωρώ, έτσι όπως είναι τα πράγματα, γιατί είναι ρευστά και καθημερινά νέες προκλήσεις υπάρχουν στο δρόμο μας και νέα εμπόδια. Άρα, γενικά, προσπαθούμε να δημιουργούμε μόνοι μας τις ευκαιρίες και να κυνηγάμε τα όνειρά μας καθημερινά. Οι δυσκολίες υπάρχουν πάρα πολλές. Ανταγωνισμός πάρα πολύ. Γιατί κακά τα ψέματα, ο κάθε άνθρωπος να προβάλλει τον εαυτό του και να δείξει πολύ τον δικό του εαυτό. Γιατί άμα δεν έχεις το ψώνιο, δεν το κάνεις. Και τα λέω έτσι όμως, γιατί έτσι είναι. Έτσι έχω μάθει να τα λέω γενικά. Γνωρίζοντας άτομα που μοιραζόμαστε την ίδια φιλοσοφία, που βασίζεται κυρίως στην ελευθερία και κάνοντας ακριβώς δικές μας παραστάσεις, κοντά ας πούμε σε πολλές δυσκολίες που έχει ο χώρος, όπως το να δοθεί το βήμα, να βρεθεί μάλλον ένα βήμα για τους νέους δημιούργους. Και ναι, κατάλαβα πόσο δύσκολο είναι, πόσο πρέπει να είσαι εκεί, να δίνεις όλο αυτό ψυχή και σώματι, να το αγαπάς, να το γουστάρεις, να μην αφήνεις τίποτα να σε μπλοκάρει. Και 40 περιοτών πρέπει να είσαι εκεί πέρα, πρέπει να το κάνεις. Η μαμά είχε πάει επίσκεψη μαζί με την μικρότερη αδερφή μου, τη Φάτσιμα, σε κάτι θείες λίγο έξω από την Τεχεράνη. Εγώ είχα μείνει μόνος στο σπίτι και αναρωτιόμουν, γιατί σε αυτό το περιοδικό που έχει ο παπάς κρυμμένο κάτω από τη σκάφη, τα αγόρια είχαν κάτι που έμοιαζε με τρομοσχίδα ανάμεσα στα πόδια. Ό,τι κάνουμε, και μιλάω και για την Εύη, συγγνώμη, γι' αυτό θα μιλήσει κι εσύ, είναι πάντα αποτέλεσμα από τις προσωπικές μας εμπειρίες με τα δυο μας. Οπότε, αισθανόμαστε πάντα αυτόν τον παλμό της στιγμής που συμβαίνει. Γιατί ειδικά στο θέατρο όλα είναι η στιγμή αυτή. Ναι, έμπνευση επίσης είναι τα νέα έργα, η νέα δημιουργή. Κάτι που ξεκινάει από την αρχή και δεν έρχεται από το παρελθόν. Κάτι που το ξεκινάμε τώρα. Αχ, το καημένο. Έφυγε γι' αυτό, σαν τα ξεχασμένα μου όνειρα. Θέλω να κάνω πολλά περισσότερα πράγματα. Να γίνω αναγνωρίσιμη, το θέλω. Θέλω να έρχομαι σε επαφή με τον κόσμο. Αγαπάω όταν έρχομαι σε επαφή με τον κόσμο. Μου αρέσει να ακούω πράγματα από τον κόσμο, τι του άρεσε, τι δεν του άρεσε. Μ' αρέσει να κάνω τον κόσμο να γελάει, γιατί αν είχαν επιλέξει, σίγουρα θα γινόμουν κωμική ηθοποιός. Γεια σας. Θα θέλαμε το καλύτερό σας στο δωμάτιο. Μην επιτρέψετε να μας ενοχλήσει κανείς. Βρίσκομαι εδώ για top secret υποθέσεις. Πολύ καλά. Ακολουθήστε με. Όπως βλέπετε και στο πλάνο, ότι είμαστε αυτόνομοι. Παφόμαστε, βάζουμε ένα στον άλλο. Και αυτό μας αρέσει πάρα πολύ, γιατί όταν μπαίνουμε σε διαδικασίες να αναιρέσουμε, μα όχι να αναιρέσουμε, συγγνώμη, να μεταλλάξουμε το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, ώστε αυτό να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στον κόσμο, να έχει περισσότερο κοινό, ας πούμε, δεν μας αρέσει, μας αρέσει η οικονομία. Οπότε αυτό είναι και ο μόνος τρόπος, δηλαδή, για εμάς, τα social media. Είναι πράγματα που ξεκινάνε από εμάς και τα χειριζόμαστε εμείς όπως θέλουμε, ας πούμε. Ένας τρόπος είναι να σε ενδιαφέρει μια audition και να τρέξεις να
διεκδικήσεις μια θέση σε μια παράσταση, έτσι, μέσω μια οντισιόν. Γενικά, είναι, θεωρώ ότι στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο να είσαι καλλιτέχνη, γιατί πρέπει να τρέχει συνέχεια. Πρέπει να κάνεις πάρα πολλές δουλειές για να επιβιώσεις και να είσαι συνέχεια στο τρέξιμο και στο ψάξιμο. Αυτό προκαλεί ένα άγχος στον καλλιτέχνη για την επιβίωσή του κυρίως. Ξέρετε, το γνωστό αστείο που λένε «Α, είσαι ηθοποιός, εκτό καφέ δουλεύεις» ή ξέρω εγώ ότι είμαστε αναγκασμένοι άνθρωποι της τέχνης γενικά να κάνουμε πάρα πολλές δουλειές διαφορετικές και άσχετες από αυτό που πολλές φορές, αν όχι πάντα, αυτό έχει άμεσο αποτέλεσμα στη δημιουργικότητα. Από τον κόσμο σίγουρα λείπει η βοήθεια χωρίς αντάλλαγμα. Κακό αυτό που λέω, αλλά ισχύει στο χώρο μας. Αντάλλαγμα την όποια έννοια. Είναι μεγάλη συνταγή σου. Ήταν πάντα. Ουσιαστικά ήταν και η πρώτη παράσταση που έκανα ποτέ σε κανονικό θέατρο και έχω πάρα πολύ ωραίες αναμνήσεις. Ήταν ένα αφιέρωμα στην γυναικεία ύπαρξη, ένα αφιέρωμα στη Φρίντα Καλή, την αγαπημένη μας. Αλλά εγώ θα πω την επόμενη μας παράσταση, τη γιορτή, που εκφραζόταν μέσω εμού σωματικά και μέσα από το λόγο από μια άλλη ηθοποιό, τη Δέσποινα Σολκίδου, τη φίλη μας. Πειραματίστηκα με αυτό που λέμε χορογραφία στο θέατρο και κινησιολογία. Και γι' αυτό αγαπάμε τόσο πολύ το θέατρο, γιατί είναι ένα σπίτι που μπορεί να λειτουργήσουν μαζί όλες οι τέχνες. Είναι καταπληκτικό.